Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, γιατί και σήμερα θα είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», την εκπομπή αυτή όπου προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, πάντοτε και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, κάθε τι που μας στέλνετε, κάθε ζήτημα που σας αφορά, ερώτηση, άποψη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για σας και για τα email τα οποία μας στέλνετε στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι σε αυτή την εκπομπή και με αυτή την εκπομπή, αλλά και πάντοτε, δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε υποστηρίζουμε, ισχυριζόμαστε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή ακόμη και θεολόγοι. Εκείνο το οποίο είμαστε και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είμαστε απλοί μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου προσπαθούμε μαζί με εσάς να μαθητεύουμε το Λόγο του Θεού. Σήμερα θα αρχίσουμε με έναν ακροατή που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του και έχει δύο ερωτήσεις. Ο Κύριος να σας ευλογεί για το έργο που κάνετε. Θα ήθελα να μου απαντήσετε πρώτον. Είμαι αραβωνιασμένος και έχουμε απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτό είναι από το Θεό. Επίσης έχουμε πάρει στερεή απόφαση να παντρευτούμε. Εάν έχουμε σαρκικές σχέσεις μέχρι να παντρευτούμε, τώρα που είμαστε αραβωνιασμένοι, αμαρτάνουμε? Θα ήθελα να διαβάσετε Α Κορινθίους Ζήτα 36. Ναι. Διαβάζω, αγαπητέ φίλε. Εάν της νομίζει ότι ασχημονεί προς την παρθένων αυτού, αν παρήλθε η ακμή αυτής και πρέπει να γίνει ούτως, ας κάνει ό,τι θέλει, δεν αμαρτάνει, ας υπαντρεύονται. Ώστες όμως στέκει, στερεός εν την καρδία μη έχουν ανάγκη, έχει όμως εξουσία περί του ιδίου αυτού θελήματος και αποφάσισε τούτο εν την καρδία αυτού να φυλάτει την εαυτόν παρθένων, πράττει καλώς. Ώστε και ώστις υπανδρεύει, πράττει καλώς, και ο μη υπανδρεύων πράττει καλύτερα. Αναφέρεται σαφώς λοιπόν σε αυτά τα τρία εδάφια ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους στους αραβωνιασμένους, σε ανθρώπους δηλαδή που έχουν πάρει τη βεβαιότητα και έχουν δώσει αμοιβαία υπόσχεση γάμου ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων μεταξύ τους. Το ερώτημα λοιπόν είναι, εφόσον έχουν πάρει αυτή τη στερεά απόφαση, αν έχουν σαρκικές σχέσεις, ο Λόγος του Θεού λέει, ας κάνει ό,τι θέλει, δεν αμαρτάνει. Δεν είναι ακριβώς όμως έτσι, αγαπητέ μου φίλε και αδελφέ, γιατί ξεκινάει και την περιγραφή αυτή ο Απόστολος Παύλος λέγοντας, εάν της νομίζει ότι ασχημονεί προς την παρθένων αυτή, αυτού. Άρα λοιπόν, εάν θεωρεί ότι δεν μπορεί, γιατί έχει ορμές, αλλά ασχημονεί, είναι ασχημοσύνη, οι προγαμιαίες σχέσεις στα μάτια του Θεού είναι ασχημοσύνη. Και ασχημοσύνη σημαίνει πορνεία. Μόνο που, όταν δύο άνθρωποι έχουν παράνομες σαρκικές σχέσεις, λέγονται πόρνοι,
Και σε αυτούς, για αδελφούς μιλάω, σε αυτούς ο Λόγος του Θεού λέει, για αυτούς ο Λόγος του Θεού λέει να μην τους συναναστρεφόμεθα, εάν δεν μετανοήσουν και δεν διακόψουν αυτή την αμαρτία τους. Για τους αρεβωνιασμένους ο Λόγος του Θεού λέει ότι αν φτάσουν στο να ασχημονούνε πράττοντας σαρκικές σχέσεις προγαμιές, τότε η θεραπεία αυτού του είδους της ασχημοσύνης είναι ο γάμος. Ας παντρεύονται τώρα, άμεσα. Είναι ασχημοσύνη, άρα ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ευαρεστεί το Θεό, θέλει να αρέσει στο Θεό, αγαπάει το Θεό και θέλει να πράττει το θέλημα του Θεού, δεν είναι καλό να θεωρεί ότι του επιτρέπεται, εφόσον έχει πάρει απόφαση να παντρευτεί, του επιτρέπεται να ασχημονεί ή τους επιτρέπεται να ασχημονούν μεταξύ τους έχοντες σαρκικές σχέσεις, προγαμιαίες σχέσεις. Αντιθέτως, εάν πέσουν σε αυτό το λάθος, θα το διορθώσουν κάνοντας άμεσα γάμο. Άμεσα όμως. Η διόρθωση λοιπόν της ασχημοσύνης που είναι οι προγαμιαίες σχέσεις μεταξύ δύο αρεβωνιασμένων που είναι βέβαιο ότι είναι από το Θεό αυτό και έχουν πάρει στερεά απόφαση να παντρευτούν, η διόρθωση αυτής της ασχημοσύνης είναι ο άμεσος γάμος. Δεν προετοιμαζόμαστε πια, δεν περιμένουμε πια, αλλά αμέσως αποφασίζουμε και παντρευόμαστε όπως όπως. Για να μην μένουμε στην ασχημοσύνη ενώπιον του Θεού, επειδή μας αρέσει και ενδιαφερόμαστε να πράττουμε τα ευάρεστα ενώπιον του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν δύο που δεν είναι αρεβωνιασμένοι πέσουν στο αμάρτημα της πορνείας, στην ασχημοσύνη της πορνείας, τότε η θεραπεία αυτών των δύο είναι άμεσα να χωρίσουν, αφού μετανοήσουν. Άρα λοιπόν, οι αρεβωνιασμένοι, εάν ασχημονήσουν ή ασχημονούν μεταξύ τους, η θεραπεία είναι μετάνοια και γάμος άμεσος. Όπως οι μη αρεβωνιασμένοι όταν ασχημονούν πορνεύουν, η θεραπεία είναι μετάνοια και άμεσος χωρισμός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος γράφει ώστε όποιος παντρεύεται πράττει καλός. Δηλαδή έπεσε σε αυτό το λάθος της ασχημοσύνης, παντρέψου γρήγορα και κάνεις καλός. Αλλά όποιος δεν παντρεύεται αλλά περιμένει να γίνουν όλα κατά τάξην, ευσχημόνος και κατά τάξην, με ευσχημοσύνη, όχι ασχημοσύνη, και κατά τάξην, προετοιμασία, τακτοποίησης, φροντίδα να ετοιμάσουν το σπίτι τους, όχι μακροχρόνιος αραβώνας, δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού, αλλά οπωσδήποτε, επειδή ο αραβώνας είναι η βεβαιωμένη υπόσχεση που έχει δώσει ο ένας τον άλλον ότι θα παντρευτούνε, για να μην πειράζονται κιόλας, αλλά και για να πράξουν το ευάρεστο ενώπιον του Θεού, γρήγορα, το συντομότερο δυνατόν, το γρηγορότερο που μπορούν, προετοιμάζονται ώστε να παντρευτούν μέσα στην Εκκλησία κάτω από τις ευλογίες του Θεού και μέσα στο θέλημα του Θεού. Η απάντηση λοιπόν, αγαπητέ φίλε, είναι ότι οι προγαμιαίες σχέσεις για το Θεό είναι ασχημοσύνη, δεν πρέπει να υπάρχουν, αλλά εάν υπάρξουν, γιατί είναι κοντά οι αρεβωνιασμένοι, γιατί έχουν ορμές, είναι άνθρωποι, τότε η θεραπεία είναι άμεσος γάμος, χωρίς προετοιμασία και χωρίς καθυστέρηση. Η δεύτερη σου ερώτηση είναι, θα ήθελα να μου πείτε τα περιστατικά που περιγράφονται στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον Δ3, μάλιστα, θα το διαβάσουμε, και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον Β3, εάν είναι τα ίδια. Ναι, είναι το γεγονός, θα το διαβάσω όμως, κατά Μάρκον Γ3. Και ενώ αυτός ήτο εν βιθανία εν τη οικία Σίμωνος του λεπρού
και κάθετο εις την τράπεζα ήλθε γυνή έχουσα αλάβαστρο μύρου, νάρδου, καθαράς πολιτήμου και συντρίψασα το αλάβαστρον, έχισε το μύρον επί της κεφαλής αυτού. Είναι δηλαδή το περιστατικό όπου μία γυναίκα έχουσα αλάβαστρον μύρον νάρδου, καθαράς πολιτήμου, συντρίψασα το αλάβαστρον, έχισε το μύρον επί της κεφαλής αυτού. Εδώ, αγαπητοί φίλε και αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα πρέπει να πούμε ότι η γραφή αναφέρεται σε τρία τελείως διαφορετικά περιστατικά. Και να το πάρουμε από την αρχή. Το πρώτο περιστατικό είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, στο Ζήτα κεφάλαιο και στο 36 και στο 37 εδάφιο. Διαβάζουμε. «Και ειδού γεννήτης εν τη πόλη ή της ή το αμαρτωλή, μαθούσα ότι κάθεται εις την τράπεζα ο Χριστός εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερε ένα αλάβαστρο μύρου και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα, ήρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με τα δάκρυα και εσφόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και ήλθε με μύρον. Είδονται ο Φαρισαίος, ο καλέσας αυτόν είπε καθεαυτόν, ούτως εάν ήτο προφήτης, ήθελε γνωρίζει της και οποία είναι η γηνή ή της εγγίζει αυτόν ότι είναι αμαρτωλή». Αυτό το περιστατικό λαμβάνει χώρα ενώ ακόμη ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, ο προφήτης, είναι εν ζωή. Στην αρχή λοιπόν της διακονίας, τους πρώτους 6 μήνες της διακονίας του Ιησού Χριστού επί της γης, καθώς στο ίδιο κεφάλαιο και το 18 εδάφιο διαβάζουμε «Και απήγγειλαν προς τον Ιωάννη οι μαθηταί αυτού περί πάντων τούτων και προσκαλέσας ο Ιωάννης ο βαπτιστής δύο την άσεκ των μαθητών αυτού, έπεμψε προς τον Ιησού λέγον, σύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν». Είναι δηλαδή το φαινόμενο της απιστίας του Ιωάννη που είναι στο τέλος της διακονίας του, στο τέλος των 6 μηνών, όπου βρίσκονται μαζί επί της γης ο Ιωάννης και ο Ιησούς. Και το συμβάν αυτό που έγινε στο σπίτι στην οικία του Φαρισαίου, όπως είπαμε, έλαβε χώρα στο Ζήτα κεφάλαιο λοιπόν του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, έλαβε χώρα στην αρχή της διακονίας του Χριστού, όπου μία αμαρτωλή γυναίκα τον πλησίασε στο σπίτι του Φαρισαίου και αφού έφερε αλάβαστρον μύρου άρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με δάκρυα, να σφογγίζει τους πόδας αυτού με τα στρίχα της κεφαλής, να καταφυλεί τους πόδας αυτού και να λύθει αυτούς με μύρον. Και η απορία του Φαρισαίου ήταν πως δέχεται αυτή την προσφορά από μία αμαρτωλή. Είναι λοιπόν η αμαρτωλή γυναίκα, μία αμαρτωλή γυναίκα, στην αρχή της διακονίας του Χριστού επί της γης, όπου με ευγνωμοσύνη, γιατί ο Κύριος την έχει συγχωρήσει, στέκεται πίσω από τα πόδια του, κλαίουσα και άρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με δάκρυα, να σφογγίζει με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλει τους πόδας αυτής και ήλθε με το μύρον. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτή η αμαρτωλή γυναίκα είναι η Μαρία η καλουμένη Μαγδαληνή, γιατί στο Ήτα κεφάλαιο αμέσως στη συνέχεια αναφέρεται ο Λόγος του Θεού ότι η Μαρία Μαγδαληνή με άλλες γυναίκες, η Μαρία η Μαγδαληνή εκ της οποίας είχαν εκβεί 7 δαιμόνια, φρόντιζαν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η Μαρία λοιπόν η Μαγδαληνή με την Ιωάννα τη γυναίκα του Χουζά, τη Σουζάνα, διοικώνουν τον Ιησού Χριστό από τον υπαρχόντων αυτών. Έτσι ισχυρίζονται, έτσι θεωρούν, έτσι πιστεύουν ότι αυτή η αμαρτωλή γυναίκα ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή. Δεν φαίνεται καθαρά μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλά και δεν αποκλείεται μέσα από το Λόγο του Θεού. Αν πάμε τώρα στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, όπως λες αγαπητέ φίλε, διαβάζουμε από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο το πρώτο εδάφιο. «Μετά δε δύο ημέρας, ήτο
το Πάσχα και τα Άζημα. Δηλαδή το Πάσχα ήταν Πέμπτη βράδυ, εδώ είναι η Τετάρτη. Παρασκευή ήταν το Πάσχα. Μετά δε δύο ημέρες, όταν σταυρώθηκε ο Χριστός. Μετά δε δύο ημέρες ήταν το Πάσχα και τα Άζημα, άρα Τετάρτη. Και ζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς πώς να συλλάβουν αυτόν με δόλων και να θανατώσουν. Έλεγον δε, μη εν το εορτή αυτή, μήποτε γίνει θόρυβος. Και ενώ αυτός ήτο εν τη βιθανία, εν τη οικία σίμωνος του λεπρού και εκάθητο εις την τράπεζα, τώρα βρίσκεται στη βιθανία, στο σπίτι του σίμωνος του λεπρού, όταν ήρθε μια γυναίκα, έχουσα λάβραστρων μύρων, νάρδου καθαράς πολιτήμου και συντρίψασα το αλάβαστρον, έχισεν επί της κεφαλής αυτού. Άρα τώρα το περιστατικό είναι τελείως διαφορετικό. Ήρθε μια γυναίκα που δεν μας λέει ότι είναι αμαρτωλή. Αυτό έγινε τη Μεγάλη Τετάρτη λεγόμενη κατά τους ανθρώπους και όχι στην αρχή της διακονίας όπως ήταν στο ζήτα κεφάλαιο του κατά Λουκάν, που πιθανό να ήταν, όπως είπαμε, η Μαρία η Μαγδαληνή, εν πάση περιπτώσει ήταν μια γυναίκα αμαρτωλή, η οποία έκλαιγε, τα δάκρυά της πέφτανα πάνω στον Ιησούν, σφούγγιζε με τα μαλλιά της και ήλυφε με το πολύτιμο μύρον του σπόδας του. Εδώ η γυναίκα αυτή, η οποία δεν μας λέει ότι είναι αμαρτωλή, αλλά είναι τελείως διαφορετικό επεισόδιο γιατί είναι την Τετάρτη, λαμβάνει η χώρα την Τετάρτη, δηλαδή δύο μέρες πριν τη Σταύρωση του Χριστού, όπου η γυναίκα αυτή αφού συνέτριψε το αλάβαστρον του μύρου, έχισε επί της κεφαλής του Ιησού. Αυτό είναι λοιπόν το δεύτερο επεισόδιο, τελείως διαφορετικό από αυτό που εμφανίζεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Εάν πάμε λοιπόν τώρα και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου είναι το τρίτο επεισόδιο, διαβάζω από το ΙΒ κεφάλαιο. Ο Ιησούς λοιπόν προ έξι ημερών του Πάσχα, εδώ λοιπόν είναι το Σάββατο του Λαζάρου που λέμε, έξι ημερών, δηλαδή το Σάββατο, όχι τη Μεγάλη Τετάρτη, το Σάββατο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Προ έξι ημερών, ενώ στο κατά Μάρκον διαβάσαμε προ δύο ημερών από το Πάσχα. Το Σάββατο λοιπόν προ έξι ημερών ήλθε εις Βιθανίαν όπου ήταν ο Λάζαρος ο αποθανών. Στη Βιθανία έγινε και αυτό, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών και έκαμεν σε αυτόν δείπνον εκεί και η Μαρία η Μάρθα υπηρέτη. Ο δε Λάζαρος ήτο εις εκ των συγκεκαθημένων μεταυτού. Τότε η Μαρία λαβούσα μία λίτρα μύρου νάρδου καθαράς πολιτήμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσφόγγισε τους πόδας αυτού. Η δε οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Σε αυτό λοιπόν επίσης το περιστατικό που είναι έξι μέρες πριν το Πάσχα, η Μαρία τώρα, όχι η Μαγδαληνή, η Μαρία η αδελφή του Λαζάρου, καμία σχέση με τη Μαρία τη Μαγδαληνή, η Μαρία η αδελφή του Λαζάρου, και γιατί λέω καμία σχέση, δεν είναι η Μαρία η Μαγδαληνή η αδελφή του Λαζάρου, γιατί η Μαρία η Μαγδαληνή κατάγεται από τα Μάγδαλα, γι' αυτό και λέγεται Μαγδαληνή, ενώ η Μαρία του Λαζάρου κατάγεται από τη Βιθανία, ζει στη Βιθανία. Τελείως διαφορετικές γυναίκες. Η μία αμαρτωλή, η οποία, εκ της οποίας εξήλθαν 7 δαιμόνια, η αδελφή όμως του Λαζάρου δεν ήταν αμαρτωλή, δεν μας λέει πουθενά ότι ήταν αμαρτωλή, αντιθέτως μάλιστα, από την αρχή της διακονίας του Κυρίου, μαζί με την αδελφή της τη Μάρθα, προσκάλεσαν τον Ιησούν για να τον περιποιηθούν μέσα στο σπίτι τους και τότε έγινε εκείνο το χαρακτηριστικό όπου η Μάρθα υπηρετούσε και η Μαρία ήταν στα πόδια του Χριστού και άκουγε τα λόγια του. Και παραπονέθηκε, όπως θυμάστε ίσως, η Μάρθα, «Κύριε, δε σε μέλη ότι δεν με βοηθάει η αδελφή μου η Μαρία». Και παραπονέθηκε, απάντησε ο Κυριός μας, «Η Μαρία εξέλεξε την αγαθή μερίδα». Μαρία λοιπόν η Μαγδαληνή δεν έχει καμία σχέση με τη Μαρία την αδελφή του Λαζάρου. Η δε γυναίκα που περιγράφεται στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου δεν ξέρουμε αν λέγεται Μαρία και επίσης
δεν φαίνεται ποτέ πουθενά ότι είναι αμαρτωλή. Αντιθέτως, πλησίασε τον Κύριο και από ευγνωμοσύνη προς το Θεό, από αγάπη προς τον Χριστό, έχισε το πολύτιμο μύρο του στην κεφαλή του Κυρίου. Η Μαρία η Μαγδαληνή, αν είναι αυτή, και η Μαρία η αδελφή του Λαζάρου, και οι δυο ήλυψαν τους πόδας με το πολύτιμο μύρο του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπρώγγισε τους πόδας αυτού. Και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και 6 μέρες πριν το Πάσχα, όπως αναφέρεται στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 2 μέρες πριν το Πάσχα όπως αναφέρεται στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο ή 6 μέρες πριν το Πάσχα όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, η αντίδραση του Ιούδα ήταν η ίδια. Ο Ιούδας ο Ισκαριώτης εις τον 12, διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, υπήγε προς, συγγνώμη, στο 4 εδάφιο. Ήσαν δε την έσαγαν ακτούντες καθεαυτούς και λέγοντες, γιατί έγινε η απώλεια αυτή του μύρου, διότι η δύνατο τούτο να πουληθεί υπέρ 300 δινάρια και να δοθώσει στους πτωχούς και οργίζοντου κατά αυτής. Ήταν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι οργίζονταν γιατί έγινε αυτή η σπατάλη του πολύτιμου μύρου. Ο Κύριος μας όμως τους έλεγξε λέγοντας, μην ενοχλείτε αυτήν, καλόν έργον έπραξε, διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε με θεαυτόν και όταν θέλετε δύναστε να ευεργετήσετε αυτούς, όμως πάντοτε εμέ δεν έχετε. Ό,τι μπορούσε αυτή έπραξε. Πρόλαβε να αλείψει με μύρον το σώμα μου για το ενταφιασμό. Πρόλαβε. Την τελευταία στιγμή, γιατί σε 2 μέρες μετά θα πέθανε. Πρόλαβε να λείψει το σώμα μου για τον ενταφιασμό. Η ίδια αντίδραση, αλλά μόνο από τον Ιούδα, φαίνεται 6 μέρες πιο μπροστά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο από το Πάσχα, που λέγει στο 4 εδάφιο, λέγει «Είσαι εκ των μαθητών αυτού ο Ιούδας, ο Σίμωνος, ο Ισκαριώτης, ο οποίος έμελε να παραδώσει αυτόν, γιατί τούτο το μύρον δεν επολύθη 300 δινάρια και δόθη στους πτωχούς». Είπε δε τούτο, όχι διότι έμελεν αυτόν περί των πτωχών, αλλά διότι το κλέπτης. Και είχε το γλωσσόκομο και βάφταζε τα βαλόμενα. Και ο Ιησούς είπε, άφες αυτήν στον Ιούδα, εις την ημέρα του ενταφιασμού μου εφύλαξεν αυτό, διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Είναι λοιπόν 3 τελείως διαφορετικά περιστατικά, αγαπητέ φίλε ακροατή, αυτό το οποίο αναφέρεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, που είναι στην αρχή της διακονίας του Χριστού, δηλαδή στο Ζήτα 36, και κατά πάσα πιθανότητα, όχι με βεβαιότητα, αφορά τη Μαρία τη Μαγδαληνή, που δεν έχει καμία σχέση με τη Μαρία την αδελφή του Λαζάρου, η οποία είναι από τη Βιθανία. Το δεύτερο επεισόδιο έλαβε χώρα 6 μέρες πριν από το Πάσχα, όπου η Μαρία η αδελφή του Λαζάρου έκαμε την ίδια ενέργεια και ήλυψε τους πόδας του Κυρίου με το πολύτιμο μύρον, και 2 μέρες στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον αναφέρεται, επίσης και στο κατά Ματθαίον αναφέρεται, στο 26 κεφάλαιο και 6 εδάφιο, το ίδιο περιστατικό, όπου μία γυναίκα, δεν μας λέει αν είναι αμαρτωλή ή όχι, έχισε το μύρον αυτού επί της κεφαλής αυτού. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι είναι απολύτως 3 διαφορετικά περιστατικά μέσα από το Λόγο του Θεού με τα βεβαιότητος, τα οποία όμως έχουν το ίδιο αντικείμενο, την έκφραση της ευγνωμοσύνης, της αγάπης 3 γυναικών, η μία αμαρτωλή, οι άλλες 2 δεν φαίνεται στη γραφή, ιδιαίτερα η Μαρία η αδελφή του Λαζάρου σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται ότι είναι αμαρτωλή. Οι 3 αυτές γυναίκες εξέφρασαν λοιπόν με αυτόν τον δαπανηρότατο τρόπο την αγάπη τους και την ευγνωμοσύνη τους προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι ένα ωραίο μάθημα αυτό, το οποίο αναφέρεται στη γραφή, πώς εκφράζεται μέσα από όλη την καρδιά η αγάπη και η ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο, σπαταλώντας
ό,τι πολυτιμότερο είχαν αυτές οι γυναίκες. Και αυτό αποτελεί τη λογική λατρεία προς τον Χριστό, η οποία για τους ανθρώπους πολλές φορές φαίνεται παράλογη. Για το Θεό όμως είναι λογική λατρεία. Η έκφραση της ευγνωμοσύνης μας με ό,τι το πολυτιμότερο έχουμε προς Αυτόν. Εδώ όμως αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τέλειωσε και η εκπομπή μας αυτή. Θεού θέλοντος θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.